εδώ στον τόπο, γενικά στο αγροτικό τομέα υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή υπάρχει ριζωμός. Έχουμε φτάσει, αν κατέβει μια εταιρεία και πει ότι αγοράζει, να αγοράσει όλη τη γη και να μας κάνουν Παλαιστίνη. Και εδώ έχουμε χύσει αίμα. Παππούλιδες, πατεράδες, προσπάπουδες και εμείς. Εγώ είμαι 70 χρόνια και παλεύω ακόμα. Έφυγα από τα πρόβατα Παρμέγω για να σας δω. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Δηλαδή, σαν κόμμα, έχετε κάτι όπλα. Έχετε κάτι εφημερίδες, έχετε τις βουλευτές σας. Έχετε κάποια δύναμη στην Ελληνική Βουλή. Εγώ πέρυσι έκανα 500 σπαράκι, έκανα 17.000. Εντάξει, και έχω βγάλει τη μαύρη μου όλο το καλοκαίρι και πάλευα τώρα 70 χρονών. Όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι παραγωγοί. Λοιπόν, οι πατάτες εγώ τις πούλησα 10, 15 λεφτά και 25. Και οι πατάτες στο σούπερ μάρκετ που ήταν ένα 20. Από δεν υπάρχει από την εφημερίδα σε ένα δημοσιογράφος να κατέβει σε ένα κτήμα. Και αν μιλάω εδώ, ρε Χριστιανέ, πώς λέγεσαι, τάδε. Βγάζεις πατάτες σήμερα, βγάνω. Πόσο τις βγάζεις? 25 λεφτά. Τίποτα άλλο. Να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και να βρει ένα που του λιούνται οι πατάτες, ένα 20 που λιούνταν οι πατάτες. Βγάζεις 500 σπατάκι, θα βγει 5.000 αυτός. Και εγώ όλο το καλοκαίρι έβγαλα τη μάχη, πήγα στο κουκλί μου. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κοιτάξετε, να μας βοηθήσετε. Δεν μας κοιτάει κανένας. Και οι υπόλοιποι και οι περασμένοι και οι προπερασμένοι και τώρα και τ' άλλο. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο, πουλήθηκε η αγροτική Συμπειραιώς. Εντάξει, η Συμπειραιώς τώρα πούλησε τα δάνεια στα φάνης. Ερχόνται στους αγρότες όπως προσέρθεις και. Πήγε ένας και χρωστάει 120.000 του φάνης, αγόρασε 30.000. Και του ζητάει 70 του φάνης. Αυτά δεν μπορεί να τα πάνε κάθε μέρα στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα σας κάθε μέρα. Να κατέβει ένας βουλευτής, ένας υπάλληλος, δεν ξέρω τι, κάποια οργάνωση θα έχουν και να πει, να κατέβει στον αγροτικό σύλλογο, έλα εδώ ρε παιδιά, τι έχετε. Και να του δω το δάνειο μου είναι 120, το αγοράσω το φάνη 30 και μου ζητάει 70. Και να το πρώτο του πανάτε κάθε μέρα και εσείς θα πάρει στην Βουλή. Βάρετε και το χέρι και μπουνιά στο τραπέζι. Τρίτον, δεν υπάρχει πιστωτικός φορέας. Πουλήσαν την Πειραιώς. Κάθε μια ευρώ της αμάσης στη Βουλή. Πού την πουλήσαν την Πειραιώς, δηλαδή η εμπορική τράπεζα υπάρχει. Και εκεί υπάρχει, η άλλη υπάρχει, για τους αγρότες δεν υπάρχει. Και τι το κάνανε αυτόν. Τα λεφτά που πήραν, πόσο πουλήθηκε η τράπεζα, δεν θα έκανε λογαριασμό σε κανέναν. Πουλήσαν και τα εγκύματα. Αυτά κύριε Πρόεδρε, θα σας πω, βοηθάτε. Είμαστε σε τελειωμό, μας ξεριζώνουν. Δηλαδή στο τέλος θα γίνει καμιά έκρηξη και δεν θα κρατήσει χαρά στον κόσμο.